Τηρηθεί, λέει, το υγειονομικό πρωτόκολλο. Κύριε Υπουργέ, καλό είναι το υγειονομικό πρωτόκολλο στη Βουλή. Κάπως έτσι είναι και στα εργοστάσια, κάπως έτσι είναι και στις δημόσιες υπηρεσίες, κάπως έτσι είναι εκεί που δουλεύουν, όπως παραδείγματος χάρη στα Γιάννητσα, με 191 κρούματα, μια χαρά είναι εδώ. Και οι μάσκες και το πρωτόκολλο και στα λεωφορεία, αυτά δεν συμβαίνουν. Και έρχεστε με ένα ύφος 800 καρατίων να πείτε ότι όλα τα έχουμε κάνει καλά. Η Ελλάδα της αυτοπεποίθησης είναι το νέο σλόγγαν της κυβέρνησης. Αλήθεια, πού ζείτε? Εικονική πραγματικότητα. Ο κόσμος είναι ανήσυχος. Ο κόσμος είναι αγχωμένος. Είναι φοβισμένος. Δεν ξέρει τι θα το ξημερώσει. Και μιλάτε για αυτοπεποίθηση. Δίκιο έχετε. Εννοείται αυτοπεποίθηση των μεγαλοκαρχαριών και των μεγάλων επιχειρήσεων. Για αυτούς, πράγματι, υπάρχει αυτοπεποίθηση με τον πακτολό που δίνεται από τα διάφορα πακέτα και από τον ιδρώτη των εργαζομένων. Και επειδή λέτε πρέπει να οικοδομήσουμε αυτή την Ελλάδα, χρειάζεται εθνική συστράτευση. Δηλαδή όλοι μαζί. Και αυτοί που κατέχουν τον αμύθιτο πλούτο και εκείνοι που τους φυτοζωούν και δεν μπορούν να επιβιώσουν όταν οι ίδιοι παράγουν όλον αυτό το πλούτο. Τι ζητάτε δηλαδή σε τελευταία ανάλυση? Να δεχτούν αδιαμερτήρητα την κατάργηση, την καρατόμηση των τελευταίων δικαιωμάτων που τους έχουν απομείνει? Τι ζητάτε? Να πληρώσουν πάλι που πληρώνουν οι εργαζόμενοι την υγειονομική κρίση όπως πλήρωσαν και την οικονομική κρίση? Πέστε μας εδώ, φέρτε μας στοιχεία. Τι πλήρωσαν οι επιχειρηματικοί όμιλοι? Τι κάνατε αυτό το διάστημα σε εκείνους που θησάβρισαν για να πληρώσουν και αυτοί? Δεν μπορούσε να αυξήσετε τη φορολογία σε ευρυμένους κλάδους που έχουν τρελαθεί στα κέρδη αυτό το διάστημα? Όχι. Πάλι στους εργαζόμενους. Τι ζητάτε λοιπόν? Λέτε ότι αν εσύ μπεις σε καραντίνα και φύγεις από τη δουλειά, όταν θα γυρίσεις θα δουλέψεις μία ώρα υπερορία και δεν θα πληρώνεσαι. Αλήθεια? Πού το βρήκατε αυτό γραμμένο? Πού το βρήκατε γραμμένο? Ο εργαζόμενος φταίει που δεν θα πάει στη δουλειά? Και γιατί θα δουλεύει παραπάνω και δεν θα πληρώνεται? Τι μέτρο είναι αυτό? Δεν είναι απάνθρωπο? Δεν γυρίζουμε 800 χρόνια πίσω? Φρόντισαν κι άλλοι βέβαια και εσείς να μειώσετε την αμοιβή της υπερορίας. Τι ζητάτε? Να δεχτούν αδιαμαρτύρητα κιόλας την παντοδυναμία του εργοδότη που τους δίνεται τσεκούρι και μαχαίρι για να μπορούν να κόψουν ό,τι δικαιώματα υπάρχουν? Να κάνει αναστολή εργασίας? Να τους υποχρεώνει σε τηλεργασία? Και αν δεν δέχονται, να μην αμείβονται? Αυτά είναι τα φιλεργατικά μέτρα που λέει ο κύριος Βρούτσης εδώ. Τι ζητάτε? Να ζήσουν με 500 ευρώ την οικογένειά τους, όσοι δεν είναι στη δουλειά λόγω κορονοϊού κλπ. Και θέλετε να το δεχτούν? Τι τους ζητάτε? Να δεχτούν το πετσόκομα, το δώρο των Χριστουγέννων? Και μιλάτε και από πάνω ότι προστατεύετε τους εργαζόμενους? Τους εργοδότες προστατεύετε. Και μάλιστα τη μεγαλοεργοδοσία. Αυτή η σκληρή, βάρβαρη, ταξική πολιτική. Τι ζητάτε σε τελευταία ανάλυση από τους κοινόδεχους υπάλληλους που δεν δούλεψαν καθόλου? Και το παρουσιάζετε, και αυτό είναι το έσχος, ότι είναι φιλεργατικό μέτρο. Μειώνουμε, λέει, τα 100 μεροκάματα που έπρεπε να κάνει στα 50. Και αυτός που δεν δούλεψε καθόλου? Γιατί δούλεψαν όλοι οι ξενοδοχοί υπάλληλοι? Χρήστο, στον κλάδο είσαι. Λέω το Χρήστο τον Κατσότη, τον εισηγητή μας. Οι χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες που δεν δούλεψαν καθόλου αυτή την περίοδο, πώς θα ζήσουν, αλήθεια? Με τι? Και έρχεστε και κάνετε εξαγγελίες και τα βγάλετε από την τσέπη σας ή από την τσέπη των επιχειρηματιών. Θα μπορούσα να πω και άλλα ερωτήματα, άλλα τόσα. Αλλά υπάρχει και ένα βασικό ερώτημα, πέρα από τα υπόλοιπα. Γιατί θυσιάσατε την υγεία και τη ζωή, θα λέγαμε, εργαζομένων, ανοίγοντας τον τουρισμό χωρίς ουσιαστικά μέτρα προστασίας? Ποιος φταίει γι' αυτό? Ποιος είναι υπεύθυνος και για την νέα έξαρση του κορονοϊού και για θανάτους και πάρα πολλούς άρρωστους? Γιατί ανοίξατε χωρίς να εξασφαλίσετε
ότι θα υπάρχουν τεστ υποχρεωτικά είτε στη χώρα τους, είτε εδώ, για τον τουρισμό. Και μη μας πείτε ότι δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Είναι αυτό το πρόβλημα, το ξέρετε, αλλά το κάνατε γιατί. Γιατί σας το ζητάγανε οι μεγαλοξενοδόχοι, γιατί σας το ζητάγανε οι εφοπλιστές, φτωχοί κι αυτοί, όλα τα προηγούμενα χρόνια χρεοκόπησαν, γιατί σας τα ζητάγανε οι άλλοι που δουλεύουν στις μεταφορές. Κρίμα, 2 δις είχε δηλώσει συγκεκριμένη εταιρεία στην Ελλάδα τα προηγούμενα χρόνια. Έχανε και μια χρονιά. Δεν θα πάθαινε τίποτα. Έσκασαν από τα κέρδη το προηγούμενο διάστημα και εσείς ακριβώς αυτό κάνατε. Ανοίξατε χωρίς ουσιαστικά μέτρα για να ικανοποιήσετε τα κέρδη αυτών. Για να μην μιλήσω και για άλλους τομείς. Και τι απαντάτε αλήθεια σήμερα? Τι απαντάτε στους 191 εργάτες στο εργοστάσιο, στα Γεννητσά, να πω ένα ακραίο παράδειγμα. Τι απαντάτε στα γυροκομεία που πεθαίνει ο κόσμος? Γιατί δεν πάρθηκε κανένα μέτρο? Κανένας δεν φταίει σε αυτόν τον τόπο? Γιατί δεν υποχρεώσατε να γίνουν τεστ υποχρεωτικά? Και δεν έχετε λεφτά? Δισεκατομμύρια σκορπάτε από εδώ και από εκεί στους μεγαλοεπιχειρηματίες. Τι θα απαντήσετε στους συγγενείς και στα θύματα για αυτή την πολιτική που ακολουθήσατε για την έλλειψη ελέγχου? Άρα λοιπόν να πάμε όλοι μαζί. Να δεχτεί και ο ναυτεργάτης, άκουσον, το 500άρικο, γιατί οι εφοπλιστές έχουν χρεοκοπήσει. Τι να σας πω, όλοι στην Ομόνοια είναι. Ζητιανεύουν. Η πρώτη χώρα σε εμπορικό στόλο στον κόσμο. Κόβεται, ήδη άρχισαν οι περικοπές στα ποντοπόρα και οι διαπραγματεύσεις για περικοπές και κόβεται και εδώ. Σε ποιους αλήθεια? Στην πρώτη δύναμη σε εμπορικό στόλο στον κόσμο, στον αμύθιτο, ασύλληπτο πλούτο για τα ανθρώπινα μυαλά που έχει ο καθένας από αυτούς. Να, ποια είναι οι πολιτικές? Και ζητάτε τώρα από τον εργαζόμενο, από τον αυτεργάτη που δουλεύει 18 ώρες το 24ωρο και 24 ώρες το ποντοπόρα, του ζητάτε να μειώσει τις αποδοχές του. Γιατί? Για να φτιάξουν 15 ελικόπτερα ο καθένας? Η κυβέρνηση λοιπόν λέει ότι έκανε τα πάντα, ως αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει με επιτυχία την πανδημία. Στο πρώτο συμφωνούμε, τα πάντα κάνατε. Πράγματι κάνατε τα πάντα. Το ερώτημα είναι για ποιον κάνατε τα πάντα. Και εδώ δεν θα περάσει έτσι. Εκμεταλλευτήκατε την πανδημία για να περάσετε τα αντεργατικά μέτρα και σήμερα αυτό κάνετε και ουδέν μονιμότερον του προσωρινού που ζητούσαν το μεγάλο κεφάλαιο ΟΣΕΒ και που θα δυσκολεύονταν σε κανονικές συνθήκες. Χρησιμοποιήσατε συνειδητά, κυριολεκτικά, την πειθαρχία και την ανοχή που έδειξαν οι εργαζόμενοι. Χρησιμοποιήσατε το πρόσχημα της προετοιμασίας για την περίοδο της ύφεσης της πανδημίας, όχι για να προετοιμάσει το ενδεχόμενο, να προετοιμάσει τη χώρα το ενδεχόμενο αντιμετώπισης του νέου κύματος, και αυτό φαίνεται και σήμερα που ανοίγουν τα σχολεία, αλλά για να περάσουν σωρία αντιλαϊκών νομοσχεδίων. Είχαμε βιομηχανία στη Βουλή νομοσχεδίων. Ένα μετά το άλλο. Όλη η κοινωνία είχε παραλύσει και εδώ έπεφταν τα νομοσχέδια. Βροχή νομοσχέδια, νομοσχέδια αντιλαϊκά. Τα πάντα στην υπηρεσία των μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων. Δεν μας παραξενεύει βέβαια. Ούτε νομίζουμε ότι υπάρχει ανθρωπιά, με την έννοια άνθρωπος ο καθένας μπορεί να είναι. Αλλά η πολιτική εξυπηρέτηση του καπιταλιστικού συστήματος δεν έχει ανθρωπιά. Έχει αίμα, έχει πόλεμο, έχει κέρδος, έχει δυστυχία, έχει ανεργία, έχει αυτά που ζει ολόκληρη η ανθρωπότητα. Όμως δεν θα... μην έχετε αυταπάτες. Θα γυρίσει μπούμερανγκ αυτή η έπαρση ότι τα κάναμε όλα καλά και ότι δεν γινόταν τίποτε άλλο. Γιατί αυτά που λέτε εδώ γκρεμίζονται καθημερινά στους χώρους δουλειάς, στη φτώχεια και την αβεβαιότητα που καταδικάζεται ένα μέρος του πληθυσμού. Και το νέο κύμα της πανδημίας, εμείς θα το πούμε ανοιχτά, φέρει την δική σας υπογραφή. Δεν ήταν αντικειμενικό όταν είχες τέτοια ύφεση και ούτε ήρθε ως μάστιγα του Θεού, που λέγανε και τον Ατήλα, παρεπιπτόντως. Το επιχείρημα της εφαρμόσιμης πολιτικής που λέτε, θα έλεγαμε ότι αγγίζει τα όρια της απανθρωπιάς. Δεν έχετε χρήματα για αίθουσες, ενώ υπάρχουν εκατοντάδες κτίρια σε όλη την Ελλάδα και δημόσια κτίρια. Δεν έχετε χρήματα για τους εκπαιδευτικούς. Δεν έχετε χρήματα
για τους γιατρούς. Όμως για τους επιχειρηματικούς ομίλους δισεκατομμύρια. Και τα ευρωπαϊκά πακέτα που κόπτεστε όλοι, και εσείς και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ και λοιπά, που πάνε στη συντριπτική τους πλειοψηφία. Πάνε στους μεγαλοεπιχειρηματίες και βέβαια δεν θα εμποδίσει τους αγώνες ο αυταρχισμός, η πανδημία. Κυρίες και κύριοι, έδειξε με ένα δραματικό, κραυγαλαίο τρόπο την απανθρωπιά του συστήματος. Η περιβόητη μύθη σας που ακόμα τους καλλιεργείται για τα ευρωπαϊκά και αμερικάνικα συστήματα που κυρίως στηρίζονται στον ιδιωτικό τομέα και που θέλετε να τα δημιουργήσετε και τα διαφημίζετε, αυτοί λοιπόν οι μύθοι θαύτηκαν μαζί με εκατοντάδες χιλιάδες φέρετρα ανθρώπων που πλήρωσαν με τη ζωή τους αυτή την πολιτική. Και δεν πρέπει κανένας εργαζόμενος να ξεχνάει ποια μπορεί να είναι η μοίρα του. Στα γήπεδα συσσωρεύονταν τα φέρετρα. Ηλικιωμένοι, Ιταλία, Βρετανία, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Παντού γέμισε ο τόπος από νεκρούς ανθρώπους οι οποίοι πλήρωσαν αυτό το σύστημα. Και αυτός είναι ο αντίπαλος. Και αυτός είναι ο αντίπαλος και απευθύνομαι και προς την ελληνική λύση που έχει πιάσει το κρεσέντο τώρα. Έφυγε η Χρυσή Αυγή και οι ιδέες της έρχονται εδώ. Φταίνε οι πρόσφυγες. Ποιος φταίει, οι πρόσφυγες φταίνε. Όχι ότι είναι άγιοι οι πρόσφυγες όλοι και οι μετανάστες. Υπάρχουν και εκεί ό,τι υπάρχει σε όλη την καπιταλιστική κοινωνία. Αυτό που φταίει είναι το καπιταλιστικό σύστημα. Αυτό δημιουργεί τους πολέμους. Αυτό δημιουργεί τους πρόσφυγες. Αυτό δημιουργεί τη φτώχεια. Αυτό δημιουργεί τη δυστυχία. Και όσο για τιμωρία, μαζευτείτε λίγο πριν να μάθετε ποιος την έκαψε. Ποιος την έκαψε ή ποιοι την έκαψαν μάλλον. Το ότι ήταν και μια ομάδα προσφύγων, ναι. Τα υπόλοιπα περιμένετε τα πορίσματα. Και μήπως βρείτε τίποτα ψηφοφόρους σας εκεί, στα επόμενα πορίσματα. Δικού σας κλπ. Επομένως, μαζευτείτε λίγο με αυτό το κρεσέντο να εκμεταλλευτείτε τον κόσμο που είναι σαν διέξοδο και να περνάτε ρατσιστικές αντιλήψεις και μιλάτε για ξερονίσια και δεν συμμαζεύετε. Ναι. Ναι, να πάτε εσείς εκεί. Να πάτε εσείς να ζήσετε εκεί, στα στρατόπεδα. Η απάντηση λοιπόν του λαού, μας τελειώνω κύριε Πρόεδρε, στο κάλεσμα όλοι μαζί να ξεπεράσουμε την κρίση μπορεί και πρέπει να είναι κατά τη γνώμη του ΚΚΕ όλοι μαζί. Εργάτες, εργαζόμενοι, αυτοαπασχολούμενοι, φτωχοί αγρότες, νέοι και νέοι, γυναίκες των λαϊκών στρωμάτων, σε μια κοινωνική συμμαχία ενάντια σε αυτό το σύστημα. Να αποσπάσει κατακτήσεις και να βάλει δρόμο ανατροπής. Γιατί το σύγχρονο δίλημα, έτσι ή αλλιώς, και ό,τι και αν λέτε, είναι υποταγή στην καπιταλιστική βαρβαρότητα ή ανατροπή της για μια νέα ανθρώπινη κοινωνία. Αργά ή γρήγορα οι λαοί θα απαντήσουν με το δεύτερο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.